Θα είμαι κοντά σας για δύο ακαδημαϊκές ώρες, μπορεί να κάνω και ένα διάλειμμα στη μέση και σκοπός είναι να σας κάνω τη ζωή σας πιο εύκολη. Υπάρχει το πιο βαρετό μάθημα στην ύλη της ιατρικής, είναι τα αέρια αίματος. Και ο λόγος είναι ότι δεν το έχουν γράψει κλινικοί γιατροί. Περισσότεροι που το γράφουν είναι βιοχημικοί, είναι φυσιολόγοι, είναι. Υπάρχουν πλήθος από αλγόριθμους που περιγράφουν πώς να τα διαβάζετε, αλλά κανένας σαν αυτόν που έχω φτιάξει. Και γιατί λέω ότι διαφοροποιείται? Διότι το κριτήριο που φτιάχτηκε αυτός ο αλγόριθμος είναι ο χρόνος αντιμετώπισης των προβλημάτων. Όχι η ακαδημαϊκή θεωρία, βλέπω αυτό και ερμηνεύω εκείνο. Διότι άλλα προβλήματα, όπως για παράδειγμα ένας μπλε άρρωστος, θέλουν άμεση αντιμετώπιση, ενώ άλλα, όπως η νεφρική ανεπάρκεια, μπορεί να θέλει και εβδομάδες για να στρώσει. Άρα το μάτι μας, και είναι φτιαγμένος για ανθρώπους που ξενυχτάνε τρεις τη νύχτα στην εφημερία και ξαφνικά τους κόβουν στη μούρη ένα χαρτί και του λένε πες μου, βγάλε νόημα. Πρέπει να έχει στο μυαλό του ένα τυφλοσούρτη με ταχύτητα αντιμετώπισης, αντίδρασης, ποιο βλέπω πρώτο, τι σημαίνει, πώς ερμηνεύω και τι κάνω. Δεν αποτελεί λοιπόν ουσιαστικά ένα μάθημα των αερίων αίματος, δεν θα σας κάνω απαγγελία ενός βιβλίου, θα σας μάθω να σκέφτεστε λίγο πάνω σε αυτά. Πρακτικά πράγματα. Θα συμπληρώσετε διαβάζοντας το βιβλίο λεπτομέρειες και στη διάθεσή σας σε αυτή τη διεύθυνση, ό,τι θελήσετε να σας το ξαναπώ. Τώρα, ο τρόπος που γνωριστήκαμε. Ήταν αυτός. Αυτός ο τύπος εδώ ήταν ένας έξυπνος Εγγλέζος αρχιτέκτονας, Μάικλ Βέντρις, ο οποίος μετέφρασε τη γραμμική Β, πινακίδες της Πύλου, 1200 με 1400 π.Χ., της Κνωσού που βρήκε ο Evans και ξαναβρέθηκε η γραμμική Β στην Πύλο. Εκεί λοιπόν είχε εκδώσει μια γραμματική και ένα λεξικό. Αυτά τα τρία φωνητικά σύμβολα, εδώ, αυτό εδώ, λέγεται I, για, τε, ιάτε. Ποια λέξη νομίζετε ότι είναι? Ιατρός. Ιατρός. Άρα λοιπόν, το επάγγελμά μας, με το όνομά του, κυκλοφορεί 3.500 χρόνια. Δεν έχουμε να δουλέψουμε από την Εσπερία, τη Δύση, τίποτα. Μπορεί να είναι τα τελευταία 200 χρόνια μπροστά σε τεχνολογία, ανάπτυξη, οτιδήποτε. Την παράδοση την έχουμε εμείς. Είμαστε γιατροί. Τουλάχιστον 3.500 χρόνια. Με το όνομα αυτό. Άρα μην ζηλεύετε τίποτα. Πάμε λοιπόν. Πώς διαβάζουμε αέρια αίματος? Ο αλγόριθμος που έχετε έχει μία σειρά από ερωτήματα. Βήμα πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο. Θα πρότεινα να αποστηθήσετε τη σειρά, αυτός είναι το σκοπός του αλγόριθμου, διότι όταν λέω πάτερ ημών, περιμένω να μου πεις εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ορθέτε η βασιλεία σου. Εάν λοιπόν θα επικοινωνήσουμε 3 η ώρα τη νύχτα, για να μπορέσουμε να έχουμε ακρίβεια μεταφοράς πληροφοριών και ταυτόχρονα άμεσες απαντήσεις, περιμένω να ακούσω από εσάς τις πληροφορίες με τη σειρά προτεραιότητας, ώστε αυτόματα κι εγώ να σκέφτομαι παράλληλα με εσάς από μακριά να είμαστε στην ίδια σελίδα του βιβλίου. Πάμε λοιπόν με τα πρώτα. Τα πρώτα 4 λοιπόν ερωτήματα είναι κοινωνικά. Όνομα τεπώνυμο. Είναι ο σωστός άρρωστος αυτός, γιατί όλοι βάζουμε στο ίδιο μηχάνημα, γκάφες και λάθη έχουν γίνει. Παίρνουμε αρτηριακό ή φλεβικό αίμα. Κανονικά στα αέρια παίρνουμε αρτηριακό αίμα. Ναι, είμαστε σίγουροι όμως ότι έχουμε αυτή τη στιγμή αρτηριακό αίμα μέσα στη σειρά μας. Πήραμε αρτηριά. Δεν υπάρχει κανένα νούμερο, καμιάς μεταβλητής, καμιά τιμή που να τεκμηριώνει ότι αυτό που πήρατε είναι αρτηριακό αίμα. Ο μόνος τρόπος είναι να πιστείτε ότι όντως μαγκώσετε την αρτηρία με τα δύο δάχτυλα και καρφώσετε και σας ήρθε με τζετ πίσω με πίεση το αίμα ή από την αρτηριά ή οπουδήποτε. Άλλος τρόπος είναι να καθετηριάσετε τη γραμμή αυτή και να τη συνδέσετε με ένα μόνιτορ και να δείτε το αρτηριόγραμμα για να πείτε ναι, έχω κύμα, είναι αρτηρία. Και το τρίτο είναι με βάση την καμπύλη αποδέσμευση του οξυγόνου ομοσφαιρίνης που θα πούμε παρακάτω. Μια άλλη μεταβλητή που πρέπει να έχω και να ξέρω για να μπορέσω να εκτιμήσω τι βγάζει ο άρρωστος είναι ποια είναι η χορηγούμενη συγκέντρωση οξυγόνου. Πόσο οξυγόνο αναπνέουμε αυτή τη στιγμή? 21%. Έτσι, 0,20. Τι σημαίνει αυτό το FiO2? Fraction of inspirational oxygen. Κλάσμα εισπνεώνων οξυγόνου. Μέχρι πόσο μπορούμε να το πάμε? Μέχρι και 100%. Είτε μη επεμβατικά, είτε επεμβατικά. Αλλά για να μπορέσω να σας πω πόσο καλά
αναπνέει κάποιο, πρέπει να ξέρω πόσο οξυγόνο του δίνει. Είναι σαν να μου φαίνεται ένα καρδιογράφημα και να μην γράφει την πίεση. Ωραία, αυτό είναι το καρδιογράφημα του αρρώστου. Και με αυτό τι πίεση βγάζει. Αν δεν το γράψει, δεν ξέρω αν είναι ζωντανό ή πεθαμένο. Ομοίως και εδώ. Μπορώ να σα πω, ωραία, η τιμή οξυγόνου. Ναι, αλλά με πόσο οξυγόνο. Ελάχιστο ή κουβάλα. Και το τελευταίο είναι ένα τύπο, τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε. Παλιά κάναμε καλυμπράρισμα στο μηχάνημα των αερίων, για να ξέρουμε αν δουλεύει καλά. Τώρα το κάνουν αυτόματα τα μηχανήματα. Υπάρχει αυτό ο τύπο εδώ. Αυτό είναι τούτο. Υπάρχει αυτό ο τύπο εδώ. Λύνουμε αυτή την εξίσωση, διοξίδιο διταφραγικά, θα τα πούμε παρακάτω, και πρέπει να ισούται με τα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία του pH του αρρώστου. Σύμφωνοι. Πάμε λοιπόν τώρα να μιλήσουμε αναλυτικότερα και θα έρθουν και αυτά στη θέση τους. Τι είναι τα αέρια αίματος? Έχουμε ένα μηχανάκι, ένα εργαστήριο, βιοχημικό, φορητό. Έτσι. Όσα λεφτά έχεις, τόσα περισσότερα αντιδραστήρια βγάζεις. Αυτό τυπώνει κάποια νούμερα. Μπορεί να σου βγάζει αιματοκρίτες, ηλεκτρολίτες, ζάχαρα, ό,τι θέλετε. Όμως, όταν αναφερόμαστε στα αέρια αίματος, αναφερόμαστε στην εκτίμηση δύο λειτουργιών. Η μία είναι η αναπνευστική λειτουργία και η άλλη είναι η μεταβολική ομοιοστασία. Αναπνευστική λειτουργία χωρίζεται σε δύο διακριτές στο επίπεδό σας λειτουργίες. Η μία είναι η οξυγόνωση, δηλαδή πώς υλοποιώ το χορηγούμενο οξυγόνο, πώς το παίρνω μέσα με αυτό το οξυγόνο, το καταφέρνω, τι βγάζω από αυτό που φάω. Και δεύτερον, ο αερισμός, η δυνατότητα να ανοίξω και να κλείσω το πνεύμονά μου, προκειμένου να βάλω και να βγάλω αέρα μέσα. Το δεύτερο πράγμα που μελετούμε στα αέρια αίματος είναι η μεταβολική ομοιοστασία. Μεταβολισμός ισοκαύσης, ομοιοστασία είναι να μείνω στα φυσιολογικά μου όρια, άρα πρακτικά μεταβολική ομοιοστασία σημαίνει πώς ο οργανισμός διαχειρίζεται τις βιοχημικές αντιδράσεις και καύσεις, ώστε να μένει εντός φυσιολογικών όριων. Κατανοητό εδώ? Ωραία. Πάμε λοιπόν στην οξυγόνωση. Πρώτο ερώτημα της οξυγόνωσης, είναι ο ασθενής ασφαλής ή κινδυνεύει άμεσα? Γιατί αν κινδυνεύει άμεσα, έχει ένα με δύο λεπτά να του δώσει το οξυγόνο. Αλλιώς πάμε σε βλάβες ή κεφαλιές. Ποια είναι η τιμή ασφαλείας την οποία θα θέλαμε να δούμε? Μια τιμή πάνω από 60 χιλιοστά στήλης υδραργείου. Και για ποιο λόγο πάνω από 60 χιλιοστά στήλης υδραργείου? Θυμάστε αυτή την καμπύλη? Φυσιολογία 1-2. Εδώ έχουμε την αιμοσφαιρίνη. Η αιμοσφαιρίνη είναι το λεωφορείο που κουβαλάει οξυγόνο. Εδώ είναι η οξυομοσφαιρίνη. Και έχει μια ορφή 100%. Και εδώ είναι το οξυγόνο μέσα στον οργανισμό. PO2 και μετριέται σε χιλιοστά στήλης υδραργείου. Όσο περισσότερο οξυγόνο δίνεις, τόσο πιο πολύ γεμίζει το λεωφορείο και το μεταφέρει στους ιστούς. Ναι, αλλά δεν είναι γραμμική η σχέση. Δεν είναι μια λοξή γραμμή εδώ. Έχει αυτή την εικόνα καμπύλης. Επομένως, δίνουμε οξυγόνο, στην αρχή δεν θέλει να πάρει, προχωράμε, γρήγορα γεμίζει το μόριο και φτάνει πλέον σε μια τιμή που θα λέγαμε ασφαλείας, κάπου εδώ πάνω, που έχει μικρές μεταβολές, φτάνει κοντά στο 100% και είμαστε καλά. Είναι ο άρρωστος ασφαλής. Υπάρχει λοιπόν ένα κομβικό σημείο, το οποίο είναι 60 οξυγόνο στο αίμα, έρχεται, χτυπάει εδώ και πηγαίνει απέναντι εδώ, στο 88%. Το λέμε για να το θυμόμαστε μνημονικά 60-90. Δηλαδή, αν ο άρρωστος έχει 90 κορεσμό, είτε στο δακτυλικό παλμικό οξύμετρο, το κορεστήρι που λέμε, το μανταλάκι που βάζουμε, έτσι, έχει 90 κορεσμό, αντιστοιχεί σε ένα αέριο 60 οξυγόνο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πατάμε σε αυτό το σημείο, άρα από εδώ και πάνω, όσο οξυγόνο και να έχει, είμαστε καλά, φτάνουμε περίπου στο 100%, αλλά από το 60 και κάτω, 55-50, ο άρρωστος γίνεται μπλε. Το μόριο αποδίδει όλο το οξυγόνο και ο άρρωστος κινδυνεύει από υποξημαία ανοξημαία. Άρα λοιπόν το όριο κινδύνου είναι το 60. Βεβαίως αυτή η καμπύλη την έχετε κάνει, είμαι σίγουρος, στα πρώτα έτη της ιατρικής, έτσι, μετακινείται αριστερά και δεξιά, ανάλογα με διάφορους παράγοντες. Θερμοκρασία, το pH και ένα ένσημο, το DPG 2,3 διφοσφογλυκερμικό, το οποίο μετακινεί την καμπύλη. Τι λέω στους βοηθούς μου λοιπόν στο νοσοκομείο? Ποιο είναι το όριο ασφαλείας που θα με πάρετε τηλέφωνο? Εξαρτάται από πού βρίσκομαι. Εάν είμαι μέσα στο νοσοκομείο, πάρτε με 60 οξυγόνο. Εάν είμαι στο σπίτι μου, θα με πάρετε με 65 οξυγόνο. Και αν είμαι στο εξοχικό μου, θα με πάρετε με 70 οξυγόνο για να προλάβω να έρθω. Καταλαβαίνετε, παιδιά? Τα νούμερα που σας λέω δεν είναι θέσφατα, μόλις από το Σινά. Προσαρμόζονται. Βάζουμε την τιμή 60 οξυγόνο για να είμαστε όλοι ασφαλείς.
Βεβαίως ο άρρωστος μπορεί να βήξει, να έχει φλέμματα, να πνιγεί, να κάνει μετό, να σηκωθεί, να βγάλει τη μάσκα. Μόλις κατέβει κάτω από το 60 κινδυνεύει. Γι' αυτό και όλα τα monitors που έχουν συναγερμούς αρχίζουν και τσιρίζουν στο 88-90 κορεσμό και δεν σταματάνε εάν δεν του ανεβάσεις το οξυγό. Ακριβώς για την εφαρμογή αυτής της καμπύλης. Άρα το πρώτο ερώτημα είναι ο ασθενής ασφαλής. Αν δεν είναι, τα παρατάμε όλα, τρέχουμε να δώσουμε οξυγόνο. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Δεν κοιτάμε παρακάτω νούμερα. Επόμενο. Έχετε σκεφτεί ότι ο οργανισμός έχει αποθηκεύσει αίμα μέσα στο σπλήνα, για παράδειγμα, και κάπως αιμορραγεί και βγαίνει αίμα από το ύπαρ και το σπλήνα και το μυελό και να πληρώνει. Ωραία. Το οξυγόνο, αν δεν το έχουμε, σε δύο λεπτά παθαίνουμε ζημιά. Θα πεθάνουμε. Γιατί ο οργανισμός δεν φυλάει οξυγόνο? Γιατί δηλαδή δίπλα στους πνεύμονες δεν έχουμε δύο ωραίες φυσαλίδες, ώστε όταν πέφτει το FiO2 δεν μπορεί να αναπνεύσει, να κάνει και να κερδίζει 5 λεπτά για να σωθεί ο οργανισμός? Γιατί ο οργανισμός έχει ανάγκη το οξυγόνο, αλλά δεν το γουστάει. Και γιατί δεν το γουστάει? Το οξυγόνο δεν είναι ένα απλό πράγμα, είναι ένα φάρμακο, είναι μια πολύ δραστική ουσία, η οποία όταν δεν τη δίνουμε σωστά, κάνει και ζημίες. Τι ζημίες μπορεί να σου κάνει? Να σου καταστρέψει το αναπνευστικό επιθύλιο, τον γροστοτό βλενογόνο που καθαρίζει την αναπνευστική οδό. Μπορεί να σου προκαλέσει ατελεκτασίες, να κλείσουν οι πνεύμονες, να μην πηγαίνει αέρας. Μπορεί να σου προκαλέσει την απελευθέρωση ελευθέρων ριζών οξυγόνου. Τι είναι αυτά? Είναι μόρια, αρνητικά φορτισμένα, με οξυγόνο, το οποίο κολλάνε σε καταλύτες και πρωτεΐνες και χαλάνε οι βιοχημικές αντιδράσεις. Και γενικά είναι ένα πρόβλημα στην πορεία των αρρώστων. Ελεύθερες ρίζες οξυγόνου. Άρα δεν ρίχνουμε κουτουρού οξυγόνου. Παρένθεση, για μην παρεξηγηθώ. Οποτεδήποτε έχετε αμφιβολία, βράστε τα νούμερα, χώστε μια μάσκα οξυγόνου μέχρι να έρθει το υπηκό, να έρθει η βοήθεια. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν σας αρέσει κάποιος πώς αναπνέει, δεν έχετε κορεστήρι, δεν έχετε τίποτα, θα βάλετε το οξυγόνο, δεν κάνετε κάπου. Στη διαδικασία του υπήκου του, στο τίποτα του υπήκου. Άρα λοιπόν, πού θέλουμε να πάμε την παλίτσα που λέγαμε πιο πριν? Θα ήμασταν χαρούμενοι με μια τιμή περίπου στα 90 χιλιοστά. Συλλογικές τιμές 97, 98, 90. Καλά είμαστε. Στους στεφανιαίους αρρώστους, επειδή η καρδιά θέλει οξυγόνο και το ρουφάκι αν δεν το έχει πονάει, βάζω περισσότερο οξυγόνο, δέχομαι τιμές μέχρι και 120. Γιατί? Ήρθε ο άλλος με προστατήτητα παππούς και έχει και κάνει και ένα bypass. Βγάλει την καρδιά από τη μέση. Δώστε στο οξυγόνο να φύγει από το μυαλό μου σαν πρόβλημα. Μην αρχίσει και μου λέει και πονάω και λιγάκι και αρχίζουμε να συζητάμε για καρδιολόγους, καρδιογραφήματα, ένσημα και συναφή. Οξυγόνωσε τον, άχω το κεφάλι μου δίσκο μέχρι να λύσω το πρόβλημα και μετά το ξαναμαζεύουμε. Και βεβαίως η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, οι άνθρωποι αυτοί είναι συνηθισμένοι στην υποξία, 60 με 70 οξυγόνο είναι μια χαρά, πάρτι για τον άρρωστο. Και εδώ προκύπτει και ο φόβος και τρόμος του αγροτικού γιατρίου. Έρχεται ένας χαπίτης και μου έχουν πει ότι αν δώσω οξυγόνο, αυτός κινδυνεύει για διασωλήνωση. Πράγματι, όταν δεν έχουμε οξυγόνο στο αίμα, ο οργανισμός κάνει ένα κόλπο, παγιδεύει μπλε αίμα γεμάτο διοξίδιο στα πνευμόνια. Υποξική πνευμονική αγκιοσύσπαση λέγεται το φαινόμενο. Μόλις πάρει οξυγόνο, απελευθερώνει το μπλε αίμα που ξαναβγαίνει στην κυκλοφορία. Και ξαφνικά το διοξίδιο του αρρώστου ανεβαίνει. Τι κάνει το διοξίδιο? Κοιμίζει τον άρρωστο. Άρα λοιπόν φοβάται ο νέος γιατρός, ο αγροτικός, ο μόνος στην εφημερία, ρε εσύ αν του βάλω οξυγόνο και μου κοιμηθεί, ξέρω να διασωληνώνω, έχω βοήθεια, έχω αναπνευστήρα, τι θα κάνω? Δεν το έχω δει σχεδόν ποτέ. Υπάρχει, είναι θεωρητικός κίνδυνος πράγματι. Και γι' αυτό φροντίζουμε να κυνηγάμε χαμηλές τιμές οξυγόνου στους χαπίτες και όχι να τους πάμε στα 90 και 100. Σύμφωνοι, μπορεί να σου κοιμηθεί λιγάκι, είναι κάτι αναστρέψιμο, δεν είναι μια συμφορά. Και στο κάτω-κάτω πάντα προηγείται το οξυγόνο όλων, οπότε δώστε, κρατήστε τον και αν έχει έρθει η ώρα του να διασωληνωθεί, με γεια και χαρά. Ήρθε η ώρα. Ένα τρίτο μέγεθος στην οξυγόνωση λέγεται δείκτης οξυγόνωσης. Είναι το πηλίκο. Τι οξυγόνο βγάζει ο άρρωστος προς πόσο οξυγόνο δίνει. Γι' αυτό ζητάγαμε το FiO2 στην αρχή. Πώς ξέρετε το FiO2? Υπάρχουν πίνακες. Καταρχάς έχετε τις μάσκες. Λέει 35%, βεντούρι 40%, 60%. Έχουμε τη μάσκα με τον ασκό περίπου 100%. Έχουμε τις ρινικές κάνουλες. Ανάλογα με τα πόσα λίτρα ανεβάζουμε την παροχή οξυγόνου, παίρνει ο άρρωστος και άλλο FiO2, άλλο κλάσμα. Είτε η συσκευασία το γράφει, πάντοτε η συσκευασία το γράφει, αλλά μπορείτε να το βρείτε και σε βιβλία από πίνακες. Διαιρούμε λοιπόν το οξυγόνο που έχει ο άρρωστος προς το οξυγόνο που του χορηγούμε. Η φυσιολογική τιμή, είπαμε 90 θέλουμε, με 21% είναι 430. Πού με βολεύει αυτό το πράγμα? Το πρώτο είναι να αποκτήσω εγώ μια αίσθηση
του πόσο πίσω είναι η δυνατότητά του να οξυγονώνει ο ασθενής. Δηλαδή, βλέπω ότι ένα άρρωστο, ο αρρωστό μου έχει οξυγόνο, δίκτυο οξυγόνου στι 100. Πόσο έπρεπε να έχει, 430. Πάει να πει ότι οξυγονώνει στο 1 τέταρτο τη δυνατότητά του. Άρα έχω εγώ ένα κριτήριο πόσο βαριά είναι. Δεύτερον, μπορώ να το πω στο συγγενή. Φίλε, ο πατέρα σου θέλει τετραπλάσια ποσότητα οξυγόνου από αυτή που θες εσύ και εγώ για να είμαστε καλά. Καταλαβαίνει και ο συγγενής το περιβάλλον τη βαρύτητα της κατάστασης. Και τρίτον, επειδή όταν εξετάζουμε έναν άρρωστο, ουσιαστικά παίρνουμε μια στατική φωτογραφία της κατάστασης, μπορεί να μας δώσει και την εκτίμηση της εξέλιξης. Η αρρώστια δεν είναι μια φωτογραφία, περπατάει μέσα σε μέρες. Παράδειγμα, με παίρνεις ένα τηλέφωνο και μου λες, Γιώργο, η άρρωστη που έχει έρθει μέσα με πυρετό πνευμονία, η γιαγιά, έχει 65 οξυγόνο, άρα είναι κοντά στο σημείο κινδύνου, και μου έχει κάνει σήμερα πυρετό, βήχη και έχει φλέον. Σου λέω λοιπόν και εγώ, με τι οξυγόνο την έχεις, μου λες, με μια ρινική κάνουλα στα 2 λίτρα, δηλαδή από 21 ας πούμε 23%. Σου λέω λοιπόν, α, μάλιστα, κάντε σαξονική, βάλτε αντιβίωση, κάντε αναρρόφηση, κάνε, και βεβαίως αύξησε το οξυγόνο γιατί είμαστε κοντά στο 65. Και με παίρνει το απόγευμα τηλέφωνο και μου λες, έχει πάει 85. Και τι οξυγόνο της δίνεις, 60%. Έχω βάλει 60 άρα μάσκα, 60%, από 23% πήγαμε 60%. Η άρρωστη είναι καλύτερα ή χειρότερα. Εάν διαιρέσετε τους δύο αριθμούς, έτσι κάνετε δύο δείκτες οξυγόνωσης, το πρωί ο δείκτης οξυγόνωσης ήταν μεγαλύτερος. Κινδύνευε, και τώρα την έχεις ασφαλή, αλλά εκεί που έδινες 23% δίνεις 60%. Εκεί που πότιζες με το ποτήρι, τώρα ρίχνεις με το κουβά. Μπορεί να είναι ασφαλέστερη η άρρωστη, όμως έχει επιδεινωθεί. Το καταλάβατε το παράδειγμα αυτό. Άρα ο δείκτης οξυγόνωσης σου δείχνει ανά πάσα στιγμή την πρόοδο της λειτουργίας της οξυγόνωσης. Τρεις κρίσεις, προσωπική σας εκτίμηση, μεταφορά του γεγονότος στους συγγενείς και παρακολούθηση της λειτουργίας της οξυγόνωσης. Υπάρχει λοιπόν ένας ορισμός, το acute lung injury, οξία αναπνευστική βλάβη, το άλλη. Εάν είστε στα επίγοντα και δείτε ένα δείκτη οξυγόνωσης κάτω από 300, ζητάμε βοήθεια να αποφασιστεί αν θα μείνει μέσα. Αυτός έχει οξία βλάβη πνεύμονα. Για οποιοδήποτε λόγο, έτσι. Πνευμονία, πνευμονικό ίδρυμα, κάτι συνέβη και υψηλυτική αιμορραγία, δεν ξέρω. Εμβολή. Εάν ο δείκτης οξυγόνωσης είναι κάτω από 200, εδώ μιλάμε για επίπεδο μάφα, αναισθησιολόγος, εντατική, παιδιά να βάλουμε ένα μόνιτο, κάτι να κάνουμε. Έτσι. Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Με αυτό τελειώνει η λειτουργία της οξυγόνωσης. Έχουμε κάποια απορία ως εδώ. Άρα είναι ασφαλής. Στόχος επετεύθη. Ποιος είναι ο δείκτης οξυγόνωσης. Πάμε τώρα στη λειτουργία του αερισμού. Αερισμός. Η δυνατότητα μηχανικά να βάλω και να βγάλω αέρα μέσα. Από τι εξαρτάται, πρέπει να έχω ένα εγκέφαλο που να λειτουργεί, πρέπει να έχω νευρικές οδούς, νευρομυϊκές συνάψεις, μύες και ένα θώρακα με τα κοκαλάκια του στη θέση του, που να μπορεί να ανοιγοκλείσει και να μην έχω πνιγεί και με κάτι. Πώς θα εκτιμήσουμε αν ο άνθρωπος αυτός αναπνέει κανονικά, αναπνέει εννοούμε ακορντεόν, έτσι, βγάζει αέρα. Χρησιμοποιούμε το καυσαέριο του οργανισμού, το διοξίδιο του άνθρακα, PCO2. Ο οργανισμός όταν καίει ουσίες παράγει καπνό. Ο καπνός είναι το διοξίδιο του άνθρακα, το οποίο το μετρούμε. Φυσιολογικές τιμές 35 με 45 χιλιοστά στήλη σιδηραργύρου, για να το θυμόμαστε θα λέμε 40. Μετράμε λοιπόν το διοξίδιο, το έχει το χαρτάκι και έχουμε τις εξής περιπτώσεις. Αν το διοξίδιο είναι πάνω από 45, πάει να πει ότι ο οργανισμός δεν μπορεί να το αποβάλει. Άρα τι κάνει, υποαερίζει. Και αφού μαζεύεται το διοξίδιο, ο καπνός, τι έχει ο άρρωστος, υπερκαπνία. Δεν αναπνέω καλά, συσσωρεύω το δηλητήριο διοξίδιο και κάνω υπερκαπνία. Το πρόβλημά μου είναι ότι επειδή είναι σκουπίδι αυτό, τα οξέα από εδώ και πέρα θα τα θεωρούμε σκουπίδια και δηλητήρια. Επειδή αυτό λοιπόν είναι ένα σκουπίδι που υπάρχει μέσα στον οργανισμό μου, το άμεσο ερώτημα είναι, όχι γιατί το έκανε, τι θα κάνω για να το αντιμετωπίσω. Αυτός πρέπει να πάρει ανάσα. Το τι τον έκανε έτσι το συζητάμε μετά. Γιώργο τρέχα, ο άρρωστος έχει 65 διοξίδιο και λιποθύμησε, δεν αναπνέει καλά. Θα διασωληνώσω, θα αερίσω και μετά πώς τον έλεγε για τον άνθρωπο, ποιος τον έχει, γιατί νοσηλεύεται. Το καταλάβατε αυτό. Άρα όταν βλέπουμε υψηλό διοξίδιο, το πρώτο ερώτημα είναι πώς θα διώξω το δηλητήριο. Το δεύτερο είναι τι το έκανε. Πρώτα να κερδίσω τον χρόνο να τον βγάλω από την τιμή
κινδύνου και μετά συζητάμε όσο θέλει. Τι είναι λοιπόν η πιο απλή σκέψη, ανοίγω στόμα, βλέπω, έχει πνιγεί, φλέματα, αίματα, δόντια, μασέλες, ακούω ροχόσπασμα, αερίζει, κάνει ράνι και πλακώνω αμπού, προχωδιγέρτες, αναισθησιολόγο, διασωληνώνουμε άμα χρειάζεται ή βάζουμε BiPAP με επιβατικό αερισμό. Τέλος πάντων, πρέπει ο άνθρωπος αυτός να αρχίσει να ανοιγοκλίνει. Το πιο συνηθισμένο που βλέπω στο νοσοκομείο είναι το εξής. Και πάντα ρωτάμε. Κατεβαίνει η γιαγιά να κάνει κολονοσκόπηση. Γέρει καθυρωματικά αγγεία, έχει ο γαστρεντερολόγος τη σειρά των ραντεβού, της κάνει φάρμακα, να βάλει το σωλήνα. Δεν πάνε τα φάρμακα στον εγκέφαλο, η γιαγιά ξύπνια. Κάνει κι άλλο φάρμακο, περνάει και η ώρα που το ραντεβού, δεν κοιμάται η γιαγιά, κάνει κι άλλο φάρμακο. Κάποια στιγμή την πιάνουν τα φάρμακα, κάνει ο άνθρωπος τη δουλειά του. Βγαίνει η γιαγιά από την εξέταση. Α, ωραία, τώρα θα την πάμε ασφαλεία πάνω, γιατί είναι ψιλοπιτωμένη η γιαγιά. Να τη κάνουμε λίγο φλουμαζενίλη. Ωραία, κάντε έναν εξέλιξη τη γιαγιά να ξυπνήσει. Ξυπνάει η γιαγιά, ευχαριστώ γιατρέ μου, πάει στον όρο. Ναι, αλλά το ανεξέιτ καίγεται, επιστημονικά έχει μικρότερο χρόνο η μισή ζωή, καίγεται γρηγορότερα από το ρυμιστικό που τη έδωσε, η βενζοδιαζεπίνη. Και εκεί που είναι καλά η γιαγιά, τα κάρπα, τρεχάτε. Τι έπαθε η γιαγιά, σταμάτησε να αναπνέει. Ρε, εσείς που μήπως τις κάνατε το πρωί καμιά εντοσκόπηση, αν είχατε και η γαστροσκόπηση. Ωραία, κάντε αντίδοτο τώρα. Άρα λοιπόν, όταν μα φωνάζουν μέσα στο νοσοκομείο γιατί κάποιο σταμάτησε να αναπνέει, η στάνταρ ερώτηση είναι, έκανε καμιά παρέμβαση, μήπως δώσατε κάτι στον παππού γιατί χτυπιόταν το βράδυ και κάποιος τον ευλόγησε με κάποιο ηρεμιστικό, γραμμένο ή άγραφο, να κοιμηθεί ο άρρωστος να κοιμηθούν κι εμείς. Και τον βρίσκουμε την άλλη μέρα ψήλο, μπάς περιπτώσει, μεταξύ μας από εκεί, τα λέμε παρά έτσι. Άρα το πρόβλημά μου είναι πώς θα αντιμετωπίσω το αυξημένο διοξείδιο. Τι γίνεται τώρα όταν ο άρρωστος λαχανιάζει. Μετράμε το διοξείδιο, είναι κάτω από 35. Τι πάει να πει ότι αυτός λαχανιάζει σαν το σκυλί. Ταχύπνια ή μεγάλο έδρος αναπνοής, βαθιές ανάσες. Βγάζει αυτός. Κινδυνεύει αυτός, παιδιά μου, να πεθάνει από το διοξείδιο. Το διοξείδιο είπαμε είναι σκουπίδι, διοξείδιο λυτήριο. Απάντηση όχι. Γιατί? Διότι είναι χαμηλά. Κάτω από το φυσιολογικό. Το ερώτημά μου λοιπόν δεν είναι πώς θα στρώσω το διοξείδιο. Το ερώτημά μου είναι γιατί λαχανιάζει αυτός. Τι τον έπιασε αυτόν και υπεράγει. Γιατί συνήθως κάποια άλλη βαριά κατάσταση υπάρχει που αυτή που να σκοτώσει τον άρρωστο που ανάγκασε τον οργανισμό να βάλει μπροστά τον πρώτο άμεσο συναγερμό και τρόπο αντιμετώπισης λαχανιάζοντας για να βγάζει τα οξέα, τα δηλητήρια έξω. Άρα το ερώτημα εδώ είναι γιατί λαχανιάζει ο ασθενής. Από εκεί κινδυνεύει. Όχι τι θα κάνω επειδή έχει ένα χαμηλό διοξείδιο. Κατανοητό. Ένα παράδειγμα πραγματικό από το ΓΝΑ. 38 χρονών αστυνομικός νοσηλεύεται με ουρολίμωξη. Κάνει ένα 39 πυρετό το βράδυ και την άλλη μέρα το πρωί που πάω να κάνω επίσκεψη μου λέει ο βοηθός. Αυτός έχει χειροτερεύσει. Πρώτον δεν επικοινωνεί. Ο άρρωστος ήταν πράγματι τοξικός. Δεύτερον, λαχανιάζει πολύ. Του πήρα αέρια. Είχε διοξείδιο 18. Συλλογική τιμή 35-45 για μας 40. 18. Και τι έκανες. Του βάλα μία μάσκα, ένα γάντι, για να επανεισπνέει το διοξείδιο να το ανεβάσω. Παναγία. Ποτέ δεν σπάμε τις αντιρροπήσεις αν δεν ξέρουμε γιατί γίνανε. Τι είχε ο άρρωστος, 650 ζάχαρο είχε κάνει διαβητική και το ξέρωση. Ήταν διαβητικός, δεν το ήξερε ή εκφράστηκε για πρώτη φορά στα 30 τόσα του. Και ενώ ο άνθρωπος ήταν πλημμυρισμένος στα οξέα και ο οργανισμός αγωνιζόταν να βγάλει το διοξείδιο, ο εκπαιδευόμενος βοηθός, εκπαιδευόμενος. Λάθος, δεν πειράζει. Μαθαίνει τι να κάνει. Ο εκπαιδευόμενος βοηθός αντί να καταλάβει ότι ρέσει αυτός, κάνει αντιρρόπιση. Γιατί λαχανιάζει αυτός. Πήγε να του σπάσει το λαχάνιασμα για να ανέβει το διοξείδιο. Δηλαδή εκεί που ήταν, δώσ' του και μια αναπέπαρα. Εντάξει παιδιά. Άρα όταν βλέπετε λαχάνιασμα, ψηλιαστείτε, πονηρευτείτε, φωνάξτε βοήθεια. Αυτός λαχανιάζει για κάποιο λόγο, κάτι τρέχει. Πάμε παρακάτω. Μεταβολική ομοιοστασία. Καύσεις, χειρισμός καύσεων, πώς απαλλάσσει το οργανισμός από τα σκουπίδια του, έτσι, προκειμένου να διατηρήσει την ομοιοστασία του, να κάθεται στα αυγά του, να είναι πίσω των φυσιολογικών τιμών και ορίων. Υπάρχουν, κάνουμε μια διαδικασία. Αναγνωρίζουμε τα οξέα και αναγνωρίζουμε και τις βάσεις. Οξέα ο οργανισμός έχει εκατομμύρια. Εμείς μετράμε και υπολογίζουμε 3. Και μόνο 3 στη μεταβολική ομοιοστασία. Το ένα είναι το διοξίδιο. Σαν ανθρακικό οξύ, είπαμε φυσιολογική τιμή 35 με 45 για εκπαιδευτικούς λόγους 40. Το περιγράψαμε πιο πριν. Το δεύτερο είναι το γαλακτικό οξύ.
lactate. Αυτό πρέπει να δείτε το μηχάνημά σας αν το μετράει σε μιλιμόλ ανά λίτρο ή σε μιλιγκράμμα ανά διέλ. Για να ξέρετε ποιες είναι οι φυσιολογικές τιμές. Ρωτήστε δηλαδή, το manual γράφει, το χαρτάκι θα σας δίνει το εύρος το φυσιολογικό. Πότε παράγεται το γαλακτικό οξύ? Όταν έχουμε αναερόβιο μεταβολισμό. Όταν δηλαδή έχουμε κακή κυκλοφορία, κακή ιστική αιμάτωση, όταν πέφτουν οι αιματοκρίτες, οπότε πέφτει η πίεση, δεν έχουν ταξί οξυγόνου να πάει στους ιστούς το οξυγόνο, άρα μπαίνουμε σε αναερόβιο μεταβολισμό. Και πότε ακόμα, όταν ενώ δίνουμε εμείς πολύ οξυγόνο, ο οργανισμός, το μυτοχόντριο των κυττάρων, που θα παραλάβει το οξυγόνο, αρνείται να το πάρει. Δεν το θέλει. Και η κατάσταση αυτή λέγεται σύψη. Άρα, αναερόβιος μεταβολισμός, κακή κυκλοφορία, ανεμία, υπόταση, αριθμία, οτιδήποτε, ή συπτικό εξόδιο που πλέον ο οργανισμός δεν μπορεί να χειριστεί το οξυγόνο. Γαλακτικό. Το τρίτο είναι τα διαβητικά και το ξέρα. Α και τοξικό, β υδροξυβουτηρικό. Δεν τα βρίσκει το εργαστήριο. Από το αποτύπωμα αναγνωρίζουμε το λιοντάρι. Ποιο είναι το αποτύπωμα? Αυτά μεταβολίζονται και παράγεται οξόνη, η οποία είναι η απόπνοια σάπιου μήλου όταν είμαστε νηστικοί, οξόνη παράγουμε, και αυτή την αποβάλλουμε στα ούρα. Άρα για να πείτε ότι υποψιάζουμε ότι υπάρχει διαβητική και τοξέωση, πρέπει ο άρρωστος να είναι γλυκός και αυτή τη ζάχαρη να την κατεβάζει και στα ούρα και να βλέπουμε και το αποτύπωμα των θηρίων, των δύο οξέων, να έχει οξανουρία ο άρρωστος. Άρα λοιπόν, από τα αέρια ψάχνω αυτό, αυτό και ζητώ και τα διαβητικά και τοξέα ένα στικούρο. Επιτόπου τελειώνει η ιστορία. Έχει ζάχαρη και οξόνη. Ωραία, παίζει μέσα η αύξηση των οξέων. Και στη συνέχεια έχουμε τα αντίδοτα των οξέων. Είπαμε αριστερά τα δηλητήρια, δεξιά τα αντίδοτα. Οι βάσεις. Ουσιαστικά από τις άπειρες βάσεις που έχει ο οργανισμός αναγνωρίζουμε και ψάχνουμε μία. Όξινο διταθρακικό νάτριο, τα λεγόμενα διταθρακικά, λαϊκά σόδες, πόσες σόδες έχει ο άρρωστος, και είναι η ίδια η μαγειρική σόδα που βάζουμε στα κουλουράκια, σε οτιδήποτε άλλο. Οι διάφορες σόδες που πίνουμε, τα εμφιαλωμένα. Φυσιολογική τιμή λοιπόν 22 με 28 χιλιοστοσοδύναμα ανά λίτρο, αυτές παράγονται από τους νεφρούς. Αλλά ο νεφρός είναι μπουνταλάς. Δεν τις φτιάχνει άμεσα. Θέλει ώρες μέχρι και 2 και 3 μέρες για να ανεβάσει την παραγωγή της σόδας. Δηλαδή να βαθμονομηθεί, να καλυμπράρει στις νέες ανάγκες παραγωγής σόδας. Επομένως λοιπόν, ένα από τα ερωτήματα όταν έρχεται ένας αναπνευστικός άρρωστος, ο οποίος είναι μέσα στο διοξίδιο χαπίτης και μου τον περιγράφεται. Έχει αυτά τα αέρια, αυτό οξυγόνο, αυτό διοξίδιο, αυτά τα φάρμακα. Ποια είναι η επόμενη ερώτηση που θα κάνω, η οποία μοιάζει απόκοσμη, ξένη και περίεργη? Πόσο κρατινίνη έχει? Και λες, καλά, εγώ του μιλάω για πνεύμονα, χαπίτης είναι κρατινίνη, ρωτάει. Βέβαια. Γιατί αν άρρωστος έχει νεφρική ανεπάρκεια, δεν μπορεί να παράγει τις σόδες που χρειάζεται. Άρα δεν έχει την αντιρρόπηση που θα έπρεπε να έχει. Επομένως, σε αυτό το σημείο αναγνωρίζουμε πλέον δύο στρατηγικές αντιμετώπισης της υπερπαραγωγής οξέων. Η πρώτη είναι το λαχανιασμά, πετάμε τα σκουπίδια έξω, και η δεύτερη είναι φτιάχνουμε τα αντίδοτα. Η μία είναι η άμεση και η άλλη είναι η long term, η μέσο μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση. Υπάρχει απορία ως εδώ? Κάτι που θέλετε να ρωτήσετε? Ωραία. Άρα λοιπόν, το επόμενο βήμα του αλγορίθμου είναι να γνωρίζουμε τα οξέα και να γνωρίζουμε τις βάσεις. Τώρα, πρέπει να χαρακτηρίσουμε τις βιοχημικές αντιδράσεις που προκάλεσαν την αύξηση ή ελάττωση των οξέων και των βάσεων. Και εδώ υπάρχουν ορισμένοι κανόνες για το πώς τις ονομάζουν. Όσες αναφέρονται στο διοξίδιο, όπου βλέπετε δηλαδή διοξίδιο εκτός φυσιολογικών ωραίων, θα ονομάσετε την αντίδραση αυτή αναπνευστική. Θα βάλετε το πρόθεμα αναπνευστική. Όλες οι άλλες ονομάζονται μεταβολικές. Η αύξηση των οξέων ή η ελάττωση των βάσεων λέγεται οξέωση. Η ελάττωση των οξέων ή η αύξηση των βάσεων λέγεται αλκάλωση. Ας παίξουμε λίγο. Κοπελιά, διοξίδιο 50. Τι αντίδραση έχει ο άρρωστος? Τι αντίδραση βιοχημική προκάλεσε με βάση τους κανόνες αυτούς διοξίδιο 50. Φυσιολογική τιμή 40, 35-45. Ή το διοξίδιο είναι οξύ. Από 45 αυξήθηκε, άρα αναγκαστικά είναι οξέωση. Και επειδή αναφερόμαστε στο διοξίδιο, είναι αναπνευστική οξέωση. Παρακαλώ, σόδες 14. Εσείς? Εγώ. Όχι, είναι η κοπελιά. Εγώ. Ναι. Γελιά, δεν θέλω. Σόδες 14. Φυσιολογική τιμή. Τα λέω με τον ίδιο τρόπο για να αναφέρετε και τα νούμερα. Μιλάμε με την ίδια γλώσσα. Μνημονικός κανόνας.
22 με 28, σας είπα 14, άρα... Έχουμε αυτή η ώρες, άρα είναι οξέωση. Και είναι μεταβολική οξέωση. Ξέρετε πολύ ωραία. Λίγο τη φυσιολογική τιμή των σοδών. 22 με 28 χιλιοστό σοδίνο ανά λίτρο. Στην βιβλιογραφία μπορεί να δείτε και άλλες τιμές, απλά αυτό αντανακλά το χάος που υπάρχει στην βιβλιογραφία. 22 με 28. Εντάξει. Μια 40 σόδας παρακαλώ. Με τα τραγικά 40, ναι. Είναι μια μεταβολική ακάλυψη. Όχι. Η φυσιολογική τιμή είναι 22 με 28. Επιμένω, φίλε, γιατί έχω εμπειρία στη διδασκαλία. 22 με 28 μου είπε 40, είναι αυξημένο, άρα η αντίδραση είναι ακάλυψη. Και επειδή δεν είναι του διοξιδίου, είναι μεταβολική ακάλυψη. Εντάξει. Παλικάρι με τον πλέον. Διοξίδιο 16. Η τιμή του διοξιδίου είναι 40. 35. Είναι οξύ. Ναι, είναι χαμηλότερο από ό,τι πρέπει. Άρα είναι. Ακάλυψη. Επειδή είναι για το διοξίδιο, να έχουμε φύγει. Αυτό. Δεν συζητάμε ποια το φτιάξε και ποια δεν το φτιάξε. Απλά να γνωρίζουμε τι τρέχει. Οι οξεώσεις τραβάνε από εδώ, οι αλκαλώσεις τραβάνε από την άλλη και αυτές μαλλιοτραβιούνται μεταξύ τους. Έχουμε αντιδράσεις, πρωτεύουσες, αντιλοποίησεις, το ένα τ' άλλο, θα τα πούμε παρακάτω. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει μόνο η περιγραφή, καταλήξαμε, ονομάσαμε τις αντιδράσεις, βλέπουμε τι παίζει. Το βασικό ερώτημα είναι ποιος κερδίζει. Ποιος θέλουμε να κερδίζει, οι οξεώσεις ή οι αλκαλώσεις. Τα οξέα είναι διοξίδια, είναι ψηλών δηλητήρια, τα αλκάλια εσόδες είναι αντίδοτα. Τι θα θέλαμε να έχει ο άρρωστος, το φυσιολογικό εύρος ομοιοστασίας. Εάν δεν το έχει, τι θα θέλαμε να κερδίζει πάντα, στη χειρότερη περίπτωση, τα αλκάλια, όχι τα οξέα. Να μην ξυνίζει ο άρρωστος. Έχουμε λοιπόν δύο τρόπους για να το εκτιμήσουμε αυτό. Το πρώτο σύστημα είναι το base excess base deficit. Δηλαδή, base, βάση, excess, περίσσια ή έλλειμμα. Το μηχάνημα μας διευκολύνει πάρα πολύ. Μας δίνει ένα νούμερο, μετράει τα επίπεδα των οξέων, η συγκέντρωση, μετράει αντίστοιχα των βάσεων και συγκρίνει τα επίπεδα μεταξύ τους. Και βρίσκει τη διαφορά σε χιλιοστό σωδήναμο ανά λίτρο. Μας δίνει δε, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι ακριβώς στην ίδια γραμμή, ένα φυσιολογικό εύρος συν 2 μέχρι πλην 2 χιλιοστό σωδήναμο ανά λίτρο. Κατανοητό αυτό? Σου λέει, base excess συν 1,5. Είμαστε καλά. Τι σημαίνει όταν κερδίζουν οι βάσεις και είναι ψηλά, τότε μας βγάζει ένα base excess πάνω από συν 2, συν 10, συν 12, συν 6. Πώς το καταλαβαίνετε αυτό? Τι κάνει ο οργανισμός εκείνη την ώρα? Για να έχει υπερπαραγωγή αντιδότων, πάει να πει ότι κάτι έχει συμβεί και παράγει τα αντίδοτα. Αλλά έχει υπερπαράξει, άρα ουσιαστικά τι κάνει? Καταναλώνει ο βλάξ ενέργεια. Είναι σαν να λέμε σβήσε το κερί και μου πέτα σαν να κουβά νερό. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, σπαταλάει ενέργεια, δεν πειράζει, τη δουλειά μας να κάνουμε να είναι στο εύρος φυσιολογικό ή πάνω. Να κερδίζουν δηλαδή τα αντίδοτα και τα δηλητήρια. Υπάρχει όμως η κατάσταση να δούμε ότι τα οξέα κερδίζουν και οι βάσεις έχουν πέσει χαμηλά. Δηλαδή η αναλογία μεταξύ των δύο είναι κάτω από μείον 2. Μείον 2, μείον 3, μείον 4, μείον 5. Εκεί λοιπόν ο άλλος τους ξυνίζει. Πάει να πει ότι δεν δουλεύουν οι καταλύτες, δεν δουλεύουν οι βιοχημικές αντιδράσεις, δεν υπάρχει περίπτωση αυτός να μην στραβώσει. Π.χ. αριθμία. Αναπνευστική δυσλειτουργία. Κάτι δεν θα πάει καλά. Ποιο είναι το όριο κινδύνου? Μείον 3. Και τι λέω στους βοηθούς μου? Ρωτήστε με πού θα είμαι. Αν είμαι στο εξοχικό μου, στο μείον 2 με παίρνετε τηλέφωνο. Αν είμαι στο σπίτι μου, στο μείον 2,5. Έτσι. Αν είμαι μέσα στο νοσοκομείο και μείον 3 να μου πάρετε. Δεν υπάρχουν θέσματα. Θέλω να καταλάβετε τη συλλογιστική. Όπως και στο οξυγόνο, έτσι και στο έλλειμμα βάσης, δεν κοιτάμε και αποφασίζουμε μόνο με μία τιμή. Δηλαδή, αν είχε ο οξυγόνο άρρωστος το πρωί 80, το μεσημέρι 60, το βράδυ 55 και μου τηλεφωνάς τη νύχτα ότι έχει 50, θα σου πω, βρε άθλιε βοηθέ, δεν το έβλεπες ότι πέφτει, τώρα με ειδοποιείς. Έλλειμμα βάσης. Ξεκινάει ο χειρουργημένος με συν 4. Συν 3, το απόγευμα συν 2, μείον 2, εντάξει, εντός φυσιολογικών ορίων. Και μετά σου λέει μείον 4, σε ξυπνάει μέσα στη νύχτα. Ρε παιδάκι μου, δεν το βλέπεις ότι έπεφτε αυτό όλη τη μέρα. Αυτός κάτι πάθαινε, ξύνιζε. Πάρε ένα αιματοκρίτη. Άμα έχει πέσει ο αιματοκρίτης. Έχει αιμορραγήσει, έχει πέσει πίεση, έχει κάνει ένα αερόβιο, έχει βγει γαλακτικό. Και το βλέπεις από τα αέρια χωρίς να έχει μετρήσει γαλακτικό. Καταλαβαίνετε. Η αρρώστια είναι ένα εξελικτικό φαινόμενο το οποίο προχωράει ώρα με την ώρα. Δεν φωτογραφίζουμε. Σκεφτόμαστε και πώς περπατάει αυτό το πράγμα.
Το δεύτερο σύστημα για να κερδίσει είναι το pH. Για σας δεν θα σας αναλύσω πώς γίνεται το νούμερο αυτό, συγκέντρωση υδρογονών κατιόντων. Θα θεωρήσουμε λοιπόν το pH σαν ένα νούμερο. 7,35 με 7,45, φυσιολογική τιμή. Νομίζω ότι πέρασα μια. 7,35 με 7,45. Για εσάς 7,4. Ποιοι είναι οι νόμοι του pH? Το pH είναι ένας δείκτης, ο οποίος κινείται πάνω-κάτω και όταν δείχνει στη μια πλευρά δείχνει ότι κερδίζουν τα οξέα, στην άλλη περίπτωση δείχνει ότι κερδίζουν οι βάσεις. Το pH δείχνει κατάσταση. Όταν δεν έχουμε αίμα, κυρία, όταν δεν έχουμε αίμα, τι λέμε ότι έχει ο άρρωστος? Έχει ανεμία. Όταν έχει πολύ ζάχαρη, υπεργλυκαιμία. Όταν λοιπόν έχει να κερδίζουν τα οξέα, έχει οξιεμία και όχι οξέωση. Προφανώς οξέωση έκανε την οξιεμία. Αλλά το pH σου δείχνει τη σούμα, το αποτέλεσμα της μάχης των αντιδράσεων. Έχει οξιεμία πάνω, κάτω από 7,35 και πάνω από 7,45 έχει αλκαλεμία. Τι από τα δύο θέλουμε εμείς να έχει ο άρρωστος? Φυσιολογική τιμή. Και αν δεν έχει, αλκαλεμία. Όπως θέλαμε πιο πριν, συν base excess. Θέλουμε να έχει λοιπόν αλκαλεμία. Πότε κινδυνεύει? Και πάλι το όριο κινδύνου εξαρτάται από το που βρίσκομαι. Ας βάλουμε μια τιμή να συμφωνήσουμε, 7,325. Από εκεί και κάτω ξυνίζει ο άρρωστος. Κατανοητό? Κερδίζουν τα οξέα. Άρα εδώ καλούμε το υπηκό. Μόλις το δούμε. Δεύτερος νόμος του pH. Ο οργανισμός για κάθε αντίδραση που προκύπτει, που πάει να το στραβώσει, είτε να ξυνήσει είτε να αλκαλωθεί, βάζει μπροστά την αντιρρόπησή της. Προσπαθεί ο ίδιος να το φρενάρει. Κάτι κάνει. Προσπαθεί να το κρατήσει τον εαυτό του σταθερό. Και για να το κάνει αυτό βάζει την αντίρροπη, την αντίθετη αντίδραση, αλκάλωση και οξέωση αντίστοιχα, προκειμένου να διατηρήσει την ομοιοστασία του, εφόσον έχει δύο πράγματα. Το χρόνο και τη δυνατότητα. Χρόνος. Είμαι παππούς και καπνίζω από το σχολείο και είμαι ετών 80. Έχω κάποιο στιγμό μόνο μου, είμαι ένας ωραίος εμφυσηματικός και έχω ψηλό διοξείδιο. Όσο καιρό έκανα να κάψω το πνευμόνι, δεκαετίες. Είχε ο νεφρός χρόνο να αρχίσει και αυτός να καλυμπράρει και να βγάζει εισόδους. Βέβαιος. Άρα είχα το χρόνο. Έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει απόφραξη αραγωγού. Πνίγεται. Ξεχάστε το οξυγόνο. Μιλάμε μόνο για το διοξείδιο. Δεν μπορεί να ανασάνει. Ανεβαίνει και αυτό το διοξείδιο στο ύψος που έχει ο παππούς. Αυτός θα πεθάνει. Ο άλλος είναι στο καφενείο και παίζει. Τι δεν έχει αυτός που πνίγεται? Χρόνο. Δυνατότητα έχει. Ναι, ο άτομο πνίγηκε. Αλλά δεν έχει χρόνο να αντιμετωπίσει. Ο παππούς βγαίνει από το καφενείο, σκοντάψει, πέφτει, πάει τη λεκάνη, έρχεται εδώ, ανεμία, υπόταση, του κάνουμε και κανένα νεφροτοξικό αντιβιωτικό και ξαφνικά χάνει το νεφρό. Κάνει ξένη νεφρική ανεπάρκεια. Δεν μπορεί να βγάλει σόδες. Τι έχει απολέσει ο άνθρωπος? Δυνατότητα. Χρόνο είχε, τώρα δεν έχει δυνατότητα. Άρα περνάει στην ίδια κατηγορία. Με την απόφαση που αναφέρομαι. Υπάρχουν πάρα πολλές εξισώσεις οι οποίες ενώνουν, συνδέουν διάφορα μεγέθη των αερίων αίματος. Ξεχάστε. Σβού. Ακαδημαϊκό, θεωρητικό ενδιαφέρον. Στην πράξη. Για κάθε 10, αυτή είναι η πιο χρήσιμη για μένα. Για κάθε 10 χιλιοστά υδραργύρου μεταβολής του διοξιδίου, προς τα πάνω ή προς τα κάτω, το pH μεταβάλλεται αντιστρόφως, προς τα κάτω ή προς τα πάνω, κατά 0,03 σε χρόνιο πρόβλημα ή κατά 0,08 σε οξία διαταραχή. Για να το βάλουμε αυτό σε λειτουργία, για να δούμε ορισμένα πράγματα. Σας έχω στο φυλάδιο μέσα ένα παράδειγμα. Είναι το πρώτο τελευταίο. Ο παππούς που βγήκε, ο χαπίτης που λέγαμε πιο πριν, του έχω δώσει μία τιμή, άνδρας 77 ετών καπνιστής επί δεκαετίες, έρχεται με διοξίδιο 60. Και το ίδιο διοξίδιο το έχει και αυτή η οποία πνίγεται με απόφραξη αεραγωγού. Πόσο κινδυνεύει ο ένας, πόσο κινδυνεύει ο άλλος. Εάν δείτε λύνοντας την εξίσωση, 60, φυσιολογική τιμή 40, άρα έχουμε δύο δεκαριές. Στο μεν παππού είναι 2 επί 0,03, στον άλλον με την απόφραξη είναι 2 επί 0,08 ίσον 1,6,
Αφού ανεβαίνει το διοξίδιο, θα πέσει το pH. Φυσιολογική τιμή pH 7-400, αφαιρείται, όπως το έχουμε γραμμένο μέσα, και βλέπετε ότι έχουν διαφορετικά pH οι δυο τους. Ο παππούς θα έχει 7-340, η άλλη με την απόφραξη 7,240. Καταλάβατε, παιδιά? Και αυτό επίσης θα σας δώσει μια πληροφορία. Έρχεται ένας άρρωστος, ο οποίος έχει μια αναπνευστική οξέωση. Αλλά είναι πολύ ξινός, έχει χαμηλό pH. Μπορούμε να τα ρίξουμε μόνο στο διοξίδιο? Λύνετε την εξίσωση, βλέπετε πόσο θα κατέβαζε το διοξίδιο το pH και αν είναι χειρότερο, ψάξτε για άλλο λόγο. Μην πέστε στην παγίδα να πείτε, ανά, ψηλό διοξίδιο, άρα αυτό φταίει και μόνο. Λοιπόν, παραδείγματα. Τα παραδείγματα αυτά είναι φτιαχτά, είναι τραβηγμένα επίτηδες. Για να μπορέσουμε να δουλέψουμε και να φαίνεται εύκολα το πρόβλημα. Περπατάτε μπροστά στο κηλικείο του Αττικού και βλέπετε ένα χαρτάκι γράφει. Σηκώνετε το χαρτάκι των αερίων και γράφει κυρία Βρωμοπόδαλη. Ωραία. Και βλέπετε αυτά τα νούμερα. Παρακαλώ έναν εθελοντή που θα έχει μπροστά τον αλγόριθμο να ξεκινήσει. Θεωρούμε τα 4 πρώτα κοινωνικά σωστά, ότι είναι αρτηριακό, ότι είναι η κυρία Τάδε, ότι είναι καλυμπραρισμένο το μηχάνημα και το εφαϊωτού δεν το ξέρουμε στη συγκεκριμένη άρρωστη. Ποιος θα ήθελε να δοκιμάσει να αναλύσουμε τα αέρια διαβάζοντας μέσα από το φυλάδι? Θα θέλεις να δοκιμάσεις? Μαζί θα το κάνουμε, μαζί. Λοιπόν, τι κοιτάμε πρώτο? Το διοξείδιο. Τίποτα δεν κάναμε τόσο ώρα. Τι γράφω πρώτο-πρώτο, ποιο είναι το πρώτο στον αλγόριθμο? Ποιο είναι το πρώτο ερώτημα? Το πρώτο ερώτημα ποιο είναι, μετά τα κοινωνικά? Είναι ο άρρωστος ασφαλής? Πόσο είναι το όριο ασφαλείας? Δυνατά, δυνατά, πείτε. Ποιο είναι το όριο ασφαλείας? Πάνω από 60. Ωραία, πόσο έχει άρρωστο? 38. Παρατάς τα πάντα, αφήνεις το χαρτί και αρχίζεις και φωνάζεις «Βρωμοπόδαρη, πού είναι η βρωμοπόδαρη?» Το καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν ασχολείστε μετά, αλλά έχετε δύο λεπτά να του δώσετε οξυγόνο. Δεν είναι πάω στις πληροφορίες. Σας παρακαλώ, βρείτε πού είναι η κυρία Βρωμοπόδαρη, βρήκα αυτό το αέριο, γεια σας. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τα παρατάτε όλα και αρχίζετε και τρέχετε. Κάπου πρέπει να είναι αυτός. Δείτε τι έχει γίνει, έχετε δύο λεπτά. Είναι σαν να περνάτε έξω από μια χειρουργική κλινική και να μυρίζετε με έλαινα. Που στα μέλη κάτι μυρίζει. Δεν γίνεται αυτό. Μπαίνετε μέσα, ανοίγετε, βλέπετε και φωνάζετε. Δεν τα παρατάμε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Άρα λοιπόν, σταματάμε να ασχολούμαστε με τα υπόλοιπα. Γιατί? Γιατί ο άρρωστος έχει μεγάλη, η άρρωστη έχει μεγάλη υποξία και κινδυνεύει άμεσα. Υποτεθείστε λοιπόν ότι βρίσκουμε την κυρία και πράγματι κάποιος έχει επιληφθεί του προβλήματος και είναι 138. Το κάναμε 138, άρα ξαναξεκινάμε τον αλγόριθμο και εδώ μιλάω εγώ. Ασθενής με 138. Έτσι, άρα είναι ασφαλής. Στόχος επετεύθη. Μάλλον έχουμε πάει πάνω από 120 και στεφανιαία να ήταν, αλλά δεν πειράζει. Αυτή είχε πιο πριν, ήταν μπλε. Άστε να πάρει λίγο οξυγόνο, το μαζεύουμε σε καμία ώρα. Δείκτης οξυγόνωσης, ανάλογα με τη μάσκα. Θα διαιρούσα το 138 προς το εφαϊωτού της μάσκας που δίνει. Και βλέπετε. Λειτουργία αερισμού. Πόσο είναι το διοξίδιο? 25. Τι κάνει η άρρωστη? Συλλογική τιμή διοξίδιο 40, έχει 25, άρα έχει κάτω από 40, άρα λαχανιάζει, υπεραερίζει, άρα έχει υποκαπνία. Ποιο ερώτημα ρωτάμε στην υποκαπνία? Γιατί? Τι είπατε αυτή και λαχανιάζει, τι συμβαίνει? Και προφανώς αυτό που έχει συνδυάζεται και με το γιατί έκανε υποξυγονημένη. Μετά, αναγνώριση των οξέων και αντιδράσει. Διοξίδιο 25, φυσιολογική τιμή 35-45, άρα είναι χαμηλό, άρα έχει αλκάλωση, άρα έχει αναπνευστική αλκάλωση. Γαλακτικό είπαμε μέχρι 1,7, 1,7 δεν μετέχει, δεν παίζει καθόλου. Διαβητικά μπορεί να έχει, 167 κάτω από 400 δεν παίζουν. Άρα πάμε τώρα στα αντίδοτα. Σόδες 22, 28, 21. Εντάξει, οριακά είναι. Άρα η μόνη αντίδραση που έχει η άρρωστη αυτή τη στιγμή είναι αναπνευστική αλκάλωση και εάν λύσουμε την εξίσωση μπορούμε να βρούμε την τιμή 51. 80 μείον 24 πίσω του διαδικοντρακικά, την τιμή 51. Είναι κατανοητό? Μας φτάνει αυτό το πράγμα. Σαν ανάλυση. Πάμε τώρα σε ένα παράδειγμα χρόνιου αναπνευστικού. Ο άρρωστος αυτός, ποιος θα το κάνει, ποιος επιθυμεί, θα κεράσει καφέ, κανείς.
Έχει οξυγόνο 62. Πρώτο ερώτημα, είναι ασφαλής? Ναι, οριακά. Μάλλον πρέπει να του χώσουμε μάσκα. Σίγουρα. Είναι χαπίτης, το ξέρουμε. Πού θα θέλαμε να πάει, στόχος 60-70. Οκ. Δείκτης οξυγόνωσης 62 στον αέρα, 21%. Να δούμε πού βρισκόμαστε και αν θα τον βελτιώσουμε ή όχι. Λειτουργία του αερισμού, 58. Διοξίδιο, οξύ, φυσιολογική τιμή 35-45, 58, είναι αυξημένο, άρα είναι οξέωση, υποαερίζει, έχει υπερκαπνία ο άρρωστος. Ποιο είναι το πρώτο ερώτημα στην υπερκαπνία? Τι θα κάνω για να το βγάλω αυτό το διοξίδιο? Αυτός κινδυνεύει από αυτό το δηλητήριο. Στην υπερκαπνία τι κάνω, στην υποκαπνία γιατί λαχανιέζει. Διαφορετικά ερωτήματα και προτεραιότητες. Πάμε τώρα στην μεταβολική ομοιοστασία. Ανθρακικό όξι, διοξίδιο. Τι έχω εδώ, αναπληκτική οξέωση. Γαλακτικό 0,8, παίζει ρόλο, όχι, είναι εντός φυσιολογικών ορίων. Ζάχαρη παίζει ρόλο, όχι. Σόδες, 22 με 28, έχει 33, είναι αλκάλαια, άρα έχει αλκάλωση, είναι μεταβολική αλκάλωση. Άρα ο άρρωστος έχει μια αναπληκτική οξέωση και μια μεταβολική αλκάλωση. Ποιος κερδίζει? Συν 3,7, επομένως είμαστε καλά, είμαστε στη θετική πλευρά των πραγμάτων. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από το pH 7,432, εντός συλλογικών οριών. Άρα είναι ο παππούς που λέγαμε, που κάθνιζε από μικρός, ο νεφρός έφτιαξε σόδες, τον κρατάει στα ίσα. Πέφτει ο παππούς, πάει στο νοσοκομείο, κάνουμε τις ακλαμάρες μας. Τώρα τι έχουμε? Του έχουν βάλει προφανώς το οξυγόνο του παππού. Είναι ασφαλής? Είναι, 89 πάνω από 60. Στόχος επετεύχθη? Μάλλον το παρακάνω. Δείκτης οξυγόνωσης 89, 24%. Για 0,24. Λειτουργία του αερισμού, διοξίδιο 50. 35-45 στο 50, άρα αναπνέει λίγο καλύτερα. Έτσι, έχουμε υποαερισμό, υπερκαπνία, κάποιος το χειρίστηκε και μάλλον δεν μπορούμε να το διορθώσουμε παραπέρα γιατί είναι χαπίτης. Γαλακτικό δεν άλλαξε. Εντάξει, ζάχαρη τσίμπησε, αλλά όχι πολύ. Σόδες τώρα 17. Γιατί? Επισηπίεση, ράγησε, του κάναμε νεφροτοξικά φάρμακα, έκανε φυγή ανεπάρκεια. Τι δεν παράγει? Σόδες. Τι αντίδραση έχει? 22-28, άρα είναι οξέωση, άρα είναι μεταβολική οξέωση. Άρα εδώ τώρα έχουμε μικρότερη αναπνευστική οξέωση και full αναπνευστική οξέωση και full μεταβολική οξέωση, με αποτέλεσμα το έλλειμμα βάσης να πάει στα όρια κινδύνου και να το επιβεβαιώνει και το pH ότι ο άρρωστος έχει ξυνήσει. Κάτω από αυτά 3,25. Κατανοητό? Έτσι μπορείτε να εξηγήσετε λίγο. Εγώ δεν έχω καταλάβει σε τι μας χρησιμεύει το έλλειμμα βάσης. Δηλαδή, μπορείτε να το ξαναεξηγήσετε λίγο. Μην τα χαράς. Το μηχάνημα σου κάνει τη χαρή και μετά μόνο του που είναι τα οξέα και που είναι οι βάσεις. Mm-hmm. Κανονικά πρέπει να είναι στο ίδιο ύψος. Άρα, αν αφαιρέσεις από τις βάσεις τα οξέα, έπρεπε να είναι 0. Mm-hmm. Μέγεθος πλούς τόσο δύναμα αναλύτω. Εάν περισσεύουν τα οξέα, οι βάσεις εξυπηρήσει βάσεις. Αν είναι λατωμένες οι βάσεις, έχει έλλειμμα βάσεις. Mm-hmm. Το φυσιολογικό εύρος είναι συν πλην 2 χιλιοστό ισοδύναμα αναλύτω. Εσύ τι θα ήθελες να είναι ο άρρωστος? Μέσα στο όριο συν πλην 2. Mm-hmm. Εάν δεν είναι, τι θα ήθελες να κερδίζουμε? Τα οξέα δηλητήρια ή βάσεις? Άρα θα ήθελες μια περίσσια βάσεις. Mm-hmm. Άρα θα ήθελες το νούμερο να είναι τουλάχιστον συν 2, συν 3, mm-hmm. συν 14. Παραφτιάχνει βάσεις για το ερέθισμα των οξέων. Άρα τι κάνεις, πατάλια ενέργεια. Μας πειράζει, τι να κάνουμε, αναγκαίο κακό, τέλος πάντων δεν κινδυνεύει από αυτό. Mm-hmm. Σε κάτι ακραίες τιμές που σπάνε την παραγωγή βάσεων με ακεταζολαμίδη, διαμόξη, είναι άλλη κατάσταση. Άρα γενικά να είναι οι βάσεις πάνω, να έχουμε περίσσια βάσεις. Όταν κατεβαίνει όμως και τα οξέα κερδίζουν τις βάσεις, δεν θέλουμε να κερδίζουν τα δηλητήρια, ποιο είναι το όριο κινδύνου, συν πλην 2. Άρα στο πλην 3 φωνάζουμε το υπηκό. Κάτι συμβαίνει και είτε φτιάχνονται βάσεις ή υπερπαράγονται οξέα. Mm-hmm. Και εκεί φωνάζουμε για βοήθεια. Mm-hmm. Είναι κατανοητό τώρα? Ωραία. Αυτό δείχνει και το διαφάνεια. Πάμε λοιπόν. Να ρωτήσω κάτι εδώ. Ναι. Δηλαδή τώρα εμείς τον έχουμε τον άρρωστο χειρότερο από ό,τι τον είχαμε πριν, από ό,τι ήταν μόνο. Σαφέστατα. Έχασε και την εθνική λειτουργία. Οπότε γιατί τον πειράξαμε? Σου είπα, κάναμε τις χαζομάρες μας. Όταν σπάς τη λεκάνη, χάνεις αίμα. Μόλις χάνεις αίμα μέσα στους ιστούς, πέφτει πίεση. Μόλις πέφτει πίεση, δεν έχεις καλή οξυγόνωση. Τι παράγεται? Γαλακτικό οξύ. Για να βγει το γαλακτικό του. Εντάξει. Ή χαλάει ο νεφρός, γιατί του κάναμε εμείς κάποια αντιβιωτικά. Βάλαμε βανκομικίνη, γιατί τον ανοίξαμε. Και ξεχάσαμε ότι μπορεί να είναι και παππούς ευαίσθητος και ξαφνικά η κρατινίνη πάει στο 4. Τι
Τι έκανε ο νεφρός, έκλεισε. Έκλεισε σημαίνει την παράγηση όντας. Άρα τι έχει, μεταβολική οξύδωση. Έχασε τη δυνατότητα που λέγαμε πιο πριν ότι έπεσε. Εντάξει. Μία ωραία μέρα στο εξωτερικό ιατρείο έρχεται μία κυρία, ανοίξει, ζεστός καιρός, μία χαρά. Κατά λάθος της παίρνουμε αέριο, ήρθε γιατί πονούσε, δεν ξέρω τι, κορονοϊός της, λέω μια σαφλαμάρα. 7-4-37-92-38. Λοιπόν, η άρρωστη, οξυγόνο είναι ασφαλής, είναι φυσιολογική τιμή, έχει, δεν τρέχει τίποτα. Δείκτης οξυγόνωσης 92-21%, περίπου 430, εντάξει, αλλά είμαστε μια χαρά από οξυγόνωση. Διοξίδιο 38, φυσιολογική τιμή 35-45, πάλι δεν τρέχει τίποτα, οκ. Okay. Πάμε τώρα στα οξέα, δεν έχει τίποτα από διοξίδιο, δεν έχει τίποτα από γαλακτικό. Αμάν, 672 ζάχαρη. Σόδες 26, νεφρός καλά. 672 ζάχαρη, εισαγωγή. Λάθος. Τι έχει η άρρωστη. Έχει ψηλό ζάχαρο, αλλά μπορεί και το μεταβολίζει και δεν παράγει διαβητικά και τοξέα, γιατί και το pH είναι καλό και το έλλειμμα βάσης είναι καλό. Διαβήτης τι σημαίνει. Τρως ένα μπακλαβά, ανεβαίνει το ζάχαρο, το κέσμιο ινσουλίνη σε λίγη ώρα σε τάξη. Είμαι διαβητικός, τρώω ένα μπακλαβά, ανεβαίνει το ζάχαρο, δεν μπορώ να το κάψω, μένει ψηλά, φτάνει μεσημέρι, τρώω κι άλλο, ξανανεβαίνω ψηλά και ποτέ δεν φτάνω στο ψυχικό επίπεδο. Επειδή εσύ θα το κάψεις το ζάχαρο, δεν παράγεις και το ξέρει. Ο διαβητικός, κυρία, μέχρι να μπει στη φάση που θα αποδιοργανωθεί τελείως και θα κάνει διαβητική υποξέωση, έχει ψηλές τιμές ζαχάρου, αλλά ακόμα το παλεύει. Δεν παράγει διαβητικά και το ξέρει ακόμα, αστραβώς συνηθισμένες. Το καταλαβαίνετε. Και γι' αυτό το pH και το έλλειμμα βάσης είναι φυσιολογικά. Κρατάει ακόμα. Και γι' αυτό μπορείς να δώσεις διαιτολόγιο και φάρμακα. Και ένα μετρητή και να τους πεις ξανά έλα αύριο, παρά αυτό να πέσει σιγά σιγά και να σε ρυθμίσουν. Σε αντίθεση με τη διπλανή κατάσταση. Έρχεται τάβλα ο άλλος, μας τον φέρνουν από το σπίτι, ιστορικό πολυουρίας, πολυδεψίας, μυαλγίες, κατέρευσε και τον φέρανε στο νοσοκομείο. Του βάζουμε μια μάσκα, 185, εντάξει το παρακάνα, μέσω έστα επίγοντα, βλέπουμε μια αναπνευστική αλκάλωση. Γιατί την έχει την αναπνευστική αλκάλωση, τον υπεραερισμό, γιατί προσπαθεί να αντιρροπήσει την παραγωγή διαβητικών και το ξέρω με την ίδια τιμή. Αυτός τα έπαιξε, κλάταρο μηχανισμός και πλέον παράγει διαβητικά και το ξέρω. Άρα λοιπόν τι έκανε μπροστά, έβαλε το λαχάνιασμα όπως εκείνος ο αστυνομικός που σας έλεγα και παρόλα αυτά μείον 18 και pH 7-210 με το ίδιο ζάχαρο. Η κυρία κρατούσε το μηχανισμό, ο άλλος ταύτισε, τον εξάντλησε και πλέον μπήκε στην παραγωγή της διαβητικής και τοξέωσης του ξένου. Κατανοητό το παράδειγμα. Και ένα κλασικό από το χειρουργείο. Όταν χειρουργείται ένας άρρωστος, μπαίνει μέσα σε ένα γενικά ψυχρό περιβάλλον, τον ανοίγουμε, αποβάλλει θερμότητα και βγαίνει πολλές φορές μετά από πολλή ώρα χειρουργία κρύος. Επειδή θα μεταφερθεί από το χειρουργείο στη μονάδα εντατικής, μην τυχόν αποσωληνωθεί ή φύγει ο σωλήνας διάφορα, τον βάζουμε σε ένα μηχανάκι, σε ένα αναπνευστηράκι και λέμε βάλ του φουλ οξυγόνο, υπεραέρισε τον και λίγο, ώστε αν κάτι γίνει στη διαδρομή, βγει ο σωλήνας, να προλάβουμε να τον διασωληνώσουμε. Χωρίς να συμβεί τίποτα. Να έχουμε λίγα περιθώρια. Πόσο είναι η μεταφορά, 5-10 λεπτά μέχρι να μπει στο κρεβάτι της εντατικής, μέχρι να το συνδέσουμε και να το βάλουμε στο δικό μας αναπνευστήρα. Άρα, όταν έρχεται στην εντατική, η διακομιδή αυτή έρχεται. Οξυγόνο 412. Τον έχουμε βάλει σε 100% για τα 10 λεπτά. Διοξίδιο 30. Το ελέγχουμε εμείς, τον έχουμε υπεραερήσει. Μην τυχόν βγει ο σωλήνας και δεν αναπνέει. Ο άρρωστος έρχεται με υποθερμία. Άρα τι παράγει η υποθερμία, κάνει αγκιοσύσπαση, κακή κυκλοφορία, άρα ανεβαίνει το γαλακτικό. Η ζάχαρη δεν παίζει ρόλο, το διοξίδιο το υπεραερίσαμε εμείς, έχουμε ψηλό γαλακτικό. Άρα τι έχει, έλλειμμα βάσης και pH 7-2,90. Πώς θα το διορθώσω εγώ στη μονάδα αυτό το πράγμα, δεν έχει πρόβλημα άρρωστος, εμείς το κάνουμε. Αναγκαστικά λόγω της υποθερμίας, κακής κυκλοφορίας και της διακομιδής. Θα ζεστάνουμε τον άρρωστο, θα τον ενυδατώσουμε τον άρρωστο, μπορεί να δώσουμε και λίγο φλέβο ή άγιο διαστολή, φλέβο διαστολή συνήθως, χαμηλές δόσεις λυτρωδών,
να ανοίξει το κουτί, να βελτιωθεί η κυκλοφορία, θα ελέγξουμε ότι μεταγγίζεται, κάνει ράνι, θα τον ζεστάρουμε και μόλις πλέον αποκατασταθεί η κυκλοφορία, θα αρχίσει να πέφτει το γαλακτικό, άρα θα μαζεύεται το έλλειμμα βάσης, θα στρώνει το pH, θα έχουμε κατεβάσει το οξυγόνο και όταν πλέον έρθουμε στα φυσιολογικά όρια, τότε μπορούμε να σταματήσουμε και τον υπεραερισμό που κάνουμε. Να τον φέρουμε στα φυσιολογικά και την επόμενη μέρα να τον αποσωληνώσουμε. Καταλάβατε, παιδιά? Λοιπόν, παρακαλώ. Η μετάδοση γίνεται για να υποβοηθηθεί η διαχέρεση των γαλακτικών. Το γαλακτικό οξύ μεταβολίζεται σε ένα φυσιολογικό σηκώτη προσόδες και οι εισόδες γίνονται διοξίδιο. Μένα με ενδιαφέρει να σταματήσω το μηχανισμό της παραγωγής του. Ποιο ήταν το κίνητρο? Η ιστική υποξία. Άρα τι πρέπει να κάνω? Να στείλω οξυγόνο. Πώς θα στείλω οξυγόνο? Θέλω και το ταξί, αίμα, και την κυκλοφορία, ουρούς, κυκλοφορία, θετικό ισοζύγιο, και οξυγόνο, τον έχω υπεροξυγόνωση. Παρακαλώ. Θα συνεχίσουμε το 100% στην οξυγόνωση. Όχι, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Είναι μόνο για την ασφάλεια της διακομιδής από εδώ μέχρι απέναντι. Και μια δεύτερη ερώτηση. Κατευθείαν κατεβάζεις γρήγορα στο να έχει τις τιμές που θέλουμε εμείς. Σε πόσο χρόνο περιμένουμε να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο? Ανάλογα από την επέμβαση. Ανάλογα από την παρέμβαση. Θα σου πω ένα άλλο παράδειγμα και θα μου το λύσεις εσύ. Έχω ένα παππού χαπίτη, ο οποίος διασωληνώνεται γιατί του φτιάξαμε αυτός ο μάτος που λέγαμε περίφημο. Τον χειρουργήσανε και φτιάξανε τη λεκάνη. Και τώρα πρέπει να τον ξυπνήσω. Ποιο είναι το wink point που λέγαμε πιο πριν? Ποιο είναι το κομβικό σημείο, το κρίσιμο κέριο σημείο που πρέπει να ρωτήσω για αυτόν τον παππού για να αποφασίσω πώς θα χειριστώ τα αέρια του? Όχι, μου ξεφεύγεις από εδώ. Πόσο διοξίδιο είχε, παιδιά, σπίτι ο παππούς? Έχετε κανένα αέριο, τον έβλεπε πνευμονολόγος? Ναι, είχε 65. Εάν εγώ του φέρω το διοξίδιο στη φυσιολογική τιμή, μια χαρά, 40 διοξίδιο, τον καλυμπράρεις, τα οξυγόνα, τα πάντα και το βγάζω. Τι θα γίνει? Ο παππούς στο σπίτι είχε 60. Εγώ τον έχω με 40. Με το που το βγάζω, ο πνεύμονας δεν έχει διορθωθεί. Τη λεκάνη του φτιάξαμε. Δεν έφτιαξε η πνευμονική του λειτουργία, το εμφύσιμά του. Ξαφνικά θα φύγει στο 60. Προλαβαίνει ο νεφρός να φτιάξει σόδες μέσα σε 2 λεπτά. Όχι. Ο νεφρός που έχει απολέσει το ερέθισμα για να φτιάξει σόδες, γιατί εγώ βλακωδώς κατέβασα το 60 στο 40, τι της έχει κάνει? Σταμάτησα να τις φτιάχνει και τις κατουρίσαμε. Άρα, του έβγαλα το δεκανίκι του νεφρού, μάντας εγώ τον έφερα 40, τραβάω το σωλήνα μόνος σου τώρα. Σε 5 λεπτά τον έχω ξαναδιασωληνώσει. Άρα λοιπόν θέλει μια τέχνη. Σιγά, γι' αυτό είπαμε στην αρχή, τι νούμερο ξεκινάμε, πού θέλουμε να το πάμε και σε πόσο χρόνο. Σιγά, να ανεβάζω το διοξίδιο, είσαι τρελός, τον κάνεις εσύ υπερκαπνικό, ναι, γιατί μόλις βάλω το σωλήνα, τι θα γίνεις? Να ερεθίσω τον νεφρό, να βγάλει σόδες, να έρθει η ισορροπία, να μπορέσω να τον αποσωληνώσω με ασφάλεια. Λοιπόν, επιτέλους τελείωσα και σας κούρασα. Στο site του επιτελείου, hellenicairforce.gr, θα μπείτε μέσα και στο ψαχτήρι βάλτε εγχειρίδιο αλγορίθμων επιγόντων περιστατικών. Είναι αυτό εδώ το βιβλίο. Το φτιάξαμε πέρσι, το εκδώσαμε σαν διεύθυνση σπουδών. Είναι δωρεάν, δεν έχει copyright, έχει μέσα κάρπα, αλγορίθμους από αγιοχειρουργική μέχρι οριλά για όλα τα life for limb, όλα τα επίγοντα, όλες τις επίγουσες καταστάσεις. Το τρίτο μέρος είναι πώς διαβάζουμε τις βασικές εξετάσεις. Καρδιογράφημα, αέρια, από εκεί είναι αυτό που σας φωτοτύπησα. Καρδιογράφημα, ακτινογραφίες στο όρκα, κοιλιάς, πώς δίνουμε οξυγόνα. Και το τελευταίο μέρος είναι ένα μικρό λεύκομα ακτινογραφιών επί των θεμάτων που πραγματεύεται το βιβλίο. Κατεβάστε το, θα έχω σε ένα μήνα περίπου 500 τέτοια κομμάτια. Περιμένουμε, τα τυπώνουμε μόνοι μας με την αεροπορία. Δεν συνεννοηθήκαμε με κανένα φαρμακά, δεν πουλήσαμε την ψυχή στο Μεφιστοφελή. Έτσι. Αν περάσετε από το γνά σε κανένα 2 μήνες, μπορεί να έχω να σας δώσω. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και θα χαρώ να σας δώσω την αεροπορία όσοι υπηρετήσετε να με βρείτε εκεί. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή της προσκλήσεως.